Θανάση Μεταξίδικος και είμαι διευθυντής τροχέας Θεσσαλονίκης. Όπως είχα πει και σε μια άλλη δράση που κάναμε πριν από λίγο καιρό, είχα πει θα μας ζήσετε συνεχώς μπροστά σας. Λοιπόν, πάλι είμαστε μπροστά σας. Αυτό θέλω να πω στους συμπολίτες μας εδώ που μας ακούνε και μας βλέπουν, ότι θα μας βλέπουν συνεχώς μπροστά τους και να συνδράμουν και αυτοί όσο είναι δυνατόν στο να επιλύσουμε το ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή η πόλη, το περιφερειακό. Διάβαζα πριν από πολύ καιρό και διαβάζω και αυτό το διάστημα μια ιεράρχη των προβλημάτων της πόλης. Σε υψηλή κλίμακα είναι το περιφερειακό. Λοιπόν, στόχος μας είναι να κατέβουμε εμείς στην ιεραρχία αυτών των προβλημάτων, αν είναι δυνατόν να φτάσουμε στην τελευταία θέση. Κάνουμε δράση συνεχώς, δεν μπορούμε να πούμε ότι αντιμετωπίσαμε το περιφερειακό πρόβλημα, αλλά τουλάχιστον κυκλοφορείς άνετα στην πόλη. Αυτό το διαπιστώνει ο καθένας από εμάς, μας το λένε οι πολίτες στον δρόμο. Και εγώ ίδιος, επειδή περπατώ στην πόλη, που γράζουμε τους τιμούς, τους πολίτες, ακούμε τα αιτήματά τους. Δηλαδή και η δράση μας σήμερα είναι ένα αποτέλεσμα αιτημάτων των συμπολιτών μας, έτσι. Μας λένε τι θα κάνεις στην Αγίου Δημητρίου, τι θα κάνεις στην Κασάνδρου, τι θα κάνεις στη γειτονιά. Βέβαια στην κάνεις στην γειτονιά του καθενός δεν μπορούμε να πούμε, έτσι, προς Θεού, έτσι. Αλλά τουλάχιστον ο στόχος μας είναι το κυκλοφοριακό πρόβλημα να είναι τελευταίο στην κλίμακα των προβλημάτων αυτής της πόλης. Η απρόσκοπτη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στην ομαλή ένταξή του στο κοινωνικό σύνολο. Δυστυχώς όμως η μετακίνηση μόνο απρόσκοπτη δεν είναι, λόγω της ασυνειδησίας των συμπολιτών μας. Παράνομες καταλήψεις θέσεων αναπηρικών, των ραβών, των ειδικών. Δυστυχώς δεν υπάρχει η ευαισθησία και η στοιχειώδης ως πιώδης σεβασμός προς τα άτομα εναπηρία και γενικά τα εμποδιζόμενα άτομα, τους περίληπτες, τις εγκύους. Η υποστελέχωση της τροχέας και της δημοτικής αστυνομίας μέχρι πρότινος, λόγω της ατιμωρησίας, αποδράσει τους παραβάτες. Πρόσφατα πήρα τα στοιχεία όμως και είδα ότι το 2019 και ειδικά μετά το καλοκαίρι, οι βεβαιώσεις των παραβάσεων και τα διοικητικά πρόστιμα σε σύγκριση με το 2018 υπερτριπλασιάστηκαν και χωρίς να θέλω να φανώ κακός, από τη στιγμή που δεν υπάρχει ατομική ευθύνη, ίσως η επιβολή του νόμου να περιορίσει λίγο το θράσος αυτών των συμπολιτών μας. Κάνω μια έκκληση σε όλους, όταν βλέπουν ένα αναπηρικό σήμα, να πάνε λίγο πιο κάτω. Κάπου θα βρείτε να παρκάρετε. Και όταν βλέπετε μια ράμπα, ούτε για δευτερόλεπτο να μην. Αυτό το άφησα για λίγο, το άφησα για 5 λεπτά, 10 λεπτά. Δεν ισχύει και είναι εντελώς ανήθικο, με όλο το σεβασμό σε όλους.